Κλείνουμε τον κύκλο για σήμερα Παρασκευή, πηγαίνοντας στην Καλαμπάκα και στον κύριο Δημήτρη Πλακιά. Ο κύριος Πλακιάς είναι ο πατέρας της Αναστασίας και θείος των δίδυμων πρώτων εξαδέλφων της, την Καλαμπάκα. Δηλαδή το δικό του σπίτι το έχουν χτυπήσει τρεις φορές τα γεγονότα στα Τέμπη. Καλημέρα κύριε Πλακιά. Γεια σου Γιώργο, Δημήτρη θα μιλάς. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Μου είχε κάνει εντύπωση ένα χρόνο μετά και θέλω να το πω αυτό δημόσια, παρά το ότι θα είχατε κάθε δικαίωμα να είστε εξοργισμένος, είστε πολύ προσεκτικός, πρέπει να το πω αυτό, και πολύ, όχι πολύ, ακριβοδίκαιος στο πώς προσεγγίζετε τα γεγονότα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, γιατί σας επικαλέστηκε ο κύριος Ασλανίδης πριν από λίγο, ότι είστε μία από τις οικογένειες, δεν ξέρω αν είστε εσείς μόνο, από την Καλαμπάκα, που βρήκανε τα χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο εργολάβου που είχε αναλάβει τις εργασίες στα Τέμπη. Ισχύει αυτό? Είναι μια συλλογική προσπάθεια που έχει γίνει. Την πληροφορία την είχαμε εδώ και αρκετούς μήνες. Περιμέναμε να αλλάξει η περιφέρεια. Αυτός ο κανένας λόγος που όλη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήθελε να βγει ο Περιφερειάρχης. Έγινε στο κατάλληλο χρονικό διάστημα που βρήκαμε το χρόνο και το χώρο και με μια δουλειά που κάναμε όλες οι οικογένειες μαζί, εγώ δεν ξεχωρίζω καμία οικογένεια, κάθε οικογένεια κάνει το δικό της αγώνα για τη δικαίωση και φτάσαμε στην πληροφορία η οποία τελικά είναι αληθινή. Μάλιστα. Άρα υπάρχει τμήμα των χωμάτων, γιατί είπατε και την φοβερή έκφραση, δεν μπαζώθηκε ο χώρος. Ξεμπαζώθηκε. Μετά ξεμπαζώθηκε, Γιώργο μου. Υπάρχουν φωτογραφίες πλέον. Είναι μια δουλειά. Αυτό που κάνουμε οικογένειες είναι δουλειά μηνών. Δεν είναι ημερών, μηνών. Σωστά. Είναι αυτό που λέει και ο αδελφός μου. Είμαστε στο ωμέγα και είναι στο α. Και αυτό σωστό. Δεν είναι μόνο αυτή η έρευνα μόνο των μπαζώματος. Είναι η έρευνα που έχουμε πάει στην Αγγλία για τις ουσίες του ξυλολίου. Υπάρχει έρευνα στο Καναδά. Δηλαδή, εμείς το γνωρίζαμε από το Σεπτέμβριο ότι σε όλο τον κόσμο μόνο δύο εταιρείες υπάρχουν που μπορούν να κάνουν μέτρηση ξυλολίου, Αγγλία και Καναδά. Να γυρίσουμε λίγο στο ξεμπάζωμα και θα πάμε και σε αυτό. Ναι, 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 ναι. Γιατί είστε δίπλα μας και πρέπει να ξέρετε τις αλήθειες και να τις μαθαίνει και ο κόσμος. Για να μην μας κουνάνε το δάχτυλο οι βουλευτές του κυβερνών κόμμα. Να μιλάνε με στοιχεία όπως μιλάμε εμείς, γιατί έχω μιλήσει με πολλούς πολιτικούς, τους έχω καλέσει, αυτό είναι το επίπεδο των οικογενειών. Να πάμε μια μέρα στα Τέμπη μαζί, αλλά δεν έχετε κανένας. Κύριε Πλακιά, πείτε μου λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια ποσότητα χωμάτων απερίφθη σε μια ιδιωτική έκταση εργολάβου που στη Λάρισα, είναι, στην Καλαμπάκα. Είναι στη Λάρισα, ναι. Είναι στον κύριο Παντρεμένο. Υπάρχει τιμολόγιο 65.000 ευρώ, δηλαδή ακόμα και για το ξεμπάζωμα πληρώσανε. Είναι στο αμορυχείο. Έχει κάνει η εταιρεία αυτή πολλές δουλειές με τον αγοραστό, τον πρώτο που κύριο τον αγοραστό, και ξεκίνησε το ξεμπάζωμα από τις πρωινές ώρες. Είναι γύρω στα 20 με 30 φορτηγά, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν όλα τα στοιχεία και πιστεύουμε ότι επειδή ο Αγγελίας ο κ. Μπερκάμης κάνει πολύ καλή δουλειά και μας βοηθάει πάρα πολύ, πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα μπορέσουμε να κάνουμε και τις έρευνες. Τελευταίες έρευνες με όπως βρεθεί και η αγνοούμενη. Αυτές οι λίγες ελπίδες που υπάρχουν. Υπάρχει μία αγνοούμενη, να μην το ξεχνάμε. Υπάρχει μία. Θέλω να δώσω πιθανότητες, αλλά νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας. Τελευταία ελπίδα. Κύριε Πλακιά, πείτε το μου. Το οφείλουμε νομίζω στον κορίτσο αυτό που χάθηκε. Ο χώρος έχει δεσμευτεί από κάποιον. Ή περιμένετε. Είναι φραγμένος χώρος, είναι ιδιωτική. Ναι. Λέω αν έχει δεσμευτεί από κάποια αρχή επειδή εντοπίστηκε αυτό που εντοπίστηκε. Όχι, τώρα γίνανε κινήσεις, τώρα. Μάλιστα. Ναι. Καλά λέτε εσείς ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Βεβαίως τα ποσοστά για αυτήν είναι πολύ μικρά με την έννοια ότι θα είχε ανακατευτεί το χώμα και με άλλα υλικά, φαντάζομαι. Όμως ποτέ. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι ίσως και το γνωρίζαν και αυτοί. Η Θεσσαλία είχε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ναι, με τρομερούς καύσονες και πολλές πλημμύρες. Αλλά μόνο που στο κουλούρι. Το κουλούρι είναι το σημείο που είναι τα βαγόνια και πεταγμένα οι ποσότητες μετά. Βρήκαμε τόσα πράγματα από τα παιδιά μας.
Δηλαδή, άμα στις φωτογραφίες μιλάμε για κινητά, μιλάμε για σκουλαρίκια, μιλάμε μέχρι για τετράδιο, μιλάμε πάνω από 300 πράγματα. Το φαντάζεσαι, μετά από 10 μήνες βρήκαμε πάνω από 400 στοιχεία. Το φαντάζεσαι αν πηγαίναμε την πρώτη εβδομάδα ή αν δεν τα παίρνανε τόσο γρήγορα, δεν θα βρίσκαμε. Εγώ μιλάμε τη λογική. Βεβαίως. Το είπα εξ αρχής, είστε ακριβοδίκαιο στον τρόπο το προσεγγίζετε, παρότι θα είχατε κάθε δικαιολογία, έτσι ειδικά η δική σας οικογένεια, όλες οι οικογένειες, αλλά έτσι περαιτέρω, εσείς είχατε τριπλό. Δεν θα γίνουμε σαν αυτούς, δεν θα γίνουμε. Όσο και να μας πιέζουν, εγώ βλέπω και το βλέπω πλέον ότι σε έχει πιάσει φόβος. Και θα σου δώσω ακόμα ένα στοιχείο τώρα στον αέρα. Η μία εταιρεία του ξεμπαζώματος, στο τιμολόγιο των 800.000, υπάρχουν τρεις εταιρείες. Η μία εταιρεία από τις τρεις δημιουργήθηκε μετά από 21 μέρες. Είναι όλα στον ανακριτή, έχουμε πάει όλα με στοιχεία, πάντα θα μιλάμε με στοιχεία, γιατί ο κόσμος που είναι μαζί μας πρέπει να ξέρει αλήθειες και να μην το ξεσηκώνουμε χωρίς αλήθειες. Να ξέρει ότι ακολουθάει τον Δημήτρη, τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Παύλο, αλλά να ξέρει ότι ακολουθάει μια οικογένεια τεμπών, όταν λέω οικογένεια τεμπών εννοώ, και τα 5-7 θύματα, με στοιχεία. Δεν λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω? Δηλαδή, δώσαν λεφτά σε μια εταιρεία που δημιουργήθηκε μετά από 21 μέρες. Γιατί τόσο βιασύνη, Γιώργο? Μάλιστα. Είναι και αυτό. Το κρατάω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θέλω επίσης, και επίσης θα κρατήσω και το άλλο, ότι ποτέ δεν ξέρεις, ακόμη και στο χώρο που έχετε εντοπίσει, τι μπορεί να σου δώσει. Μπορεί να μην σου δώσει τίποτα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι την τελευταία ελπίδα, μέχρι το τελευταίο στοιχείο. Δεν θα κάνουμε σαν αυτούς που μας κουνάνε το δάχτυλο. Εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι σωστό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για τα παιδιά μας. Αυτό που θα κάνεις εσύ. Εμείς θα βγούμε τη δικαιοσύνη και μετά θα πεθύσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή θα τους κυνηγήσουμε μέχρι να αλλάξει η αλήθεια. Κύριε Πλακιά, είπα στην αρχή και το λέω τρίτη φορά ότι είστε ακριβοδίκαιος. Παρακολούθησα χθες τη συνέντευξή σας, τη συζήτησή σας στον Αντένα. Βάλατε και ένα φρένο στη φιλολογία, ενδεχομένως και όχι επί τούτου, από κάποιους με σκοπιμότητα, από άλλους από άγνοια, περί των σεναρίων επίστρωσης και σηκώματος των βαγονιών 3-6 μέρες. Και είπατε, γι' αυτό λέω ακριβοδίκαιος, ότι εγώ θέλω να πω τη δική μου αλήθεια όπως τη βίωσα το βράδυ και ξημερώματα εκείνης αποφράδας στιγμής. Δίπλα μας στο νοσοκομείο ήταν ο τότε Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Σωστός. Συνεχίστε το λίγο, γιατί αυτό δίνει και απάντηση για τις 3-6 μέρες που ακούγεται. Δεν θα πω το όνομα της κοπέλας που σώθηκε. Η τελευταία ξημερώματα μας βάλαν στο αμφιθέατρο και περιμέναμε τις επίσημες δηλώσεις. Υπήρχαν καταμέτρηση των παιδιών που φύγανε με τα λεωφορεία. Υπήρχε ένα κενό με τους τραυματίες που ήταν στην εντατική. Εκείνη τη στιγμή βγήκε η τελευταία κοπέλα. Πήραμε όλες τις οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε, κάθε οικογένεια μια μικρή ελπίδα, μήπως είναι το παιδί μας. Και εκεί τη στιγμή κάναμε μια ερώτηση τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Και προς τιμή το. Ήταν πολύ δύσκολο το βράδυ, να μην λέμε ψέματα. Απίστευτο βράδυ. Όταν τον κάναμε την ερώτηση, υπάρχουν ελπίδες, μόνος του έκλεισε ξημερώματα το θέμα των ζωντανών. Επομένως, αυτό που λένε. Τι εννοείτε έκλεισε, σας είπε δηλαδή τέλος οι έρευνες για τους ζωντανούς? Δεν υπάρχει περίπτωση ζωντανών. Σας το είπε? Βεβαίως. Μάλιστα. Σε όλη την αίθουσα. Καλά, προφανώς. Προφανώς. Και από εκεί την ώρα και μετά και η διαδικασία, Γιώργο, είναι απλά τα πράγματα. Ξεκίνησε το DNA. Για ποιο λόγο να μας κάνουν DNA αν υπήρχαν πιθανότητες να βγουν ζωντανοί? Και γιατί κάναν DNA πλέον στις οικογένειες που ήμασταν σίγουροι που χάσαμε τα παιδιά? DNA κάναμε μόνο με εμείς που δεν είχαμε βγει τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει κάποιος γονέας που είχε το παιδί του στην Αττική να κάνει DNA. Είχε καθαρίσει η υπόθεση. Άρα ξημέρωμα πρωί-πρωί, άγριο πρωί. 2 ώρα το μεσημέρι. Ναι, 1η Μαρτίου. Πρώτη Μαρτίου. Ναι, είχα διαλέξει τις οικογένειες που να κάνουν το DNA. Μάλιστα. Άρα είχε κλείσει. Είχε κλείσει η ιστορία. Είχε κλείσει. Μπορώ να τον κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πλεύρη.
να σας απαντήσει ο ίδιος. Ναι, έχετε δίκιο και το ερώτημα είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν. Εγώ δεν θα πω όλοι με σκοπιμότητα, κάποιοι με σκοπιμότητα, κάποιοι από άγνοια από την Αλέν για 3-6 μέρες. Ας ρωτήσουν τον τότε υπουργό λοιπόν. Αυτό καταλαβαίνω. Στις 6 μέρες, Γιώργο, υπάρχουν φωτογραφίες. Είχαν ρίξει το τάσο από το χαλίκι. Το χαλίκι που ρίχνουν πάνω τις γραμμές. Τι ζωντανούς να βρίσκανε. Να μας θάψαν πιο πολύ μπορεί. Να μας ξεθάψαν όχι. Θέλω κύριε Πλακιά να σας ρωτήσω αν με την τροπή που έχουν πάρει τα γεγονότα και με την παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αλλά και με τον τρόπο που κινείται πια η δικαιοσύνη σε επίπεδο εφέτη ανακριτή έχουν αναπτυρωθεί οι ελπίδες σας. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Έδειξε και ακόμα μια φορά ότι η χώρα μας δεν είναι έτοιμη να αντέξει ή να δουλέψει πάνω σε αυτές τις συνθήκες. Έγινε στην αρχή πολλά λάθη. Κάποια στιγμή όμως, όταν ο Μπαϊκάμις πήρε την ιστορία στα χέρια του και διάβασε και είδε, μετά τους 5 μήνες, οι εισαγγελέες και ανακριτές Λάρισας πάνε πολύ γρήγορα. Μας ακούνε πλέον, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Και είμαι πολύ αισιόδοξος, ναι. Από τη στιγμή που μας δίνουν τους χώρους αυτούς να τους ελέγξουμε, να τους κάνουμε ό,τι μάθηκες να πάμε, τους φωνάζει, ναι. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους νομικούς μας και πιστεύω ότι είμαστε σε καλούς δρόμους. Δεν μιλάω για τα πολιτικά πρόσωπα. Όλοι γνωρίζουν ότι τα πολιτικά πρόσωπα είναι μια άλλη υπόθεση. Βεβαίως. Από τα υπηρεσιακά πρόσωπα από τις πρώτες μέρες είστε ικανοποιημένοι. Τα υπηρεσιακά, δεν μιλάω για τα. Όχι, δεν μιλάω για τα πολιτικά τώρα. Μιλάω και για τα υπηρεσιακά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν ξέραν τίποτα. Ούτε πολιτιστική, ούτε αστυνομία, τίποτα. Μάλιστα. Με ρωτάει εδώ. Άργησε πολύ να πάρει μπρος όλη η υπόθεση. Μάλιστα. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης, αν θέλει λέει, να μας απαντήσει ο κύριος Πλακιάς. Μετά που εντόπισαν τον ιδιωτικό χώρο του εργολάβου, προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί του να τον ρωτήσουν αν το επιβεβαιώνουν. Βεβαίως. Υπάρχουν μαρτυρίες. Όχι, λέμε είναι μαρτυρίες. Να έχουν σε επαφή και το έχει κάνει δεχτό. Μα μάλιστα. Επειδή έχει περάσει ένας χρόνος και κάτι, θέλω να κλείσουμε αυτό. Σας άκουσα. Εγώ δεν έχω θέμα να το πω. Στον Αντένα. Εγώ μπορώ να τα πάτε, παιδιά. Είμαστε ανοιχτοί. Να πούμε κάθε ερώτηση. Κύριε Πλακιά. Έχουμε υποχρέωση στους πολίτες. Οφείλω να το πω αυτό και στην νεολαία της Ελλάδος. Η νεολαία της Ελλάδος νομίζω είναι η πρώτη φορά που η λέξη που θα να χρησιμοποιήσω είναι ότι είναι μαζί μας. Δεν ακούν τους παππούδες, δεν ακούν τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι μαζί μας. Έχουν βγει στους δρόμους γιατί έχουν καταλάβει ότι χάθηκε ένα κομμάτι της παρέας τους. Η νεολαία της Ελλάδος. Ένα κομμάτι της παρέας τους που θα μπορούσαν να είναι και αυτοί οι μέλη αυτής της παρέας, γιατί το μέσο χρησιμοποιούνταν. Ναι. Κύριε Πλακιά, θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας αν εμένετε στην άποψη, την άκουσα χθες στη συζήτησή σας στον Αντένα, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ότι εσείς περιμένατε για λόγους ηθικούς και συμβολικούς την Τετάρτη και δεν βάλατε κανέναν περιορισμό και οι 300 να είναι παρόντες. Είτε τους ενδιέφερε, είτε δεν τους ενδιέφερε, είτε θέλαν να τοποθετηθούν, είτε δεν θέλαν να τοποθετηθούν, περιμένατε και οι 300 ως έλασον ηθικά και συμβολικά, γιατί δεν είναι απλά το δυστύχημα στα Τέμπη, είναι οι 57 επισήμως χαμένοι άνθρωποι, οι μία αγνοούμενοι, οι τραυματίες. Περιμένατε με έναν τρόπο να τους τιμήσουν, να το πω έτσι. Ήταν υποχρέωση και των 300 ανθρώπων της βολής. Και τους μεν που μας κόρναν το δάχτυλο και τους δε που θα είναι μαζί μας, ήταν υποχρέωση ως οικογένειες, στα παιδιά και σε αυτούς που χαθήκανε, γιατί για μας ο χρόνος, Γιώργο, έκλεισε την Τετάρτη. Την Τετάρτη, δηλαδή έκλεισε ο κύκλος όλων των εορτών. Που λέγαμε πέρυσι με τα παιδιά μας αποκρίσεις ήμασταν έτσι. Πέρυσι τα Χριστούγεννα ήμασταν έτσι. Ο κύκλος δηλαδή όλων των εορτών έκλεισε την Τετάρτη. Έτσι είναι η σειρά. Δυστυχώς. Ασέβεια μεγάλη του Πρωθυπουργού και των 300. Έπρεπε να ήταν όλοι παρόν προς τιμή
να κρατήσουν ένα λεπτό ψυχή για τα παιδιά και να αφήσουν όλα από ένα λουλούδι. Αυτό είχαν υποχρέωση να κάνουν όλοι οι πολιτικοί από όλα τα κόμματα και να μην κάνουν πολιτικά παιχνίδια απάνω στα θύματα των παιδιών. Εμείς πολιτικά παιχνίδια δεν θα κάνουμε. Εμείς όπου υπάρχουν ευθύνες θα τις λέμε και στους μεν και στους δε. Και όποιος κάνει το λάθος πάντα θα τον κριτικάρουμε. Κύριε Πλακιά, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι άλλο, Γιώργο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι μια έρευνα που κάνουμε και αυτή τη στιγμή και πρέπει να ξέρουμε, γιατί βλέπω πολλούς υπουργούς ειδήσεις τον κύριο Άδωνη να κουνάει και αυτό στο δάχτυλο πολύ και να καλύπτει τον και τον Καραμαλή. Τα λεφτά της σύμβασης από τη 7-17, τώρα θα δίνω βόμβα πάλι. Έχω υποχρέωση να σου πω σε σένα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πήρε ποτέ κονδύλια από το 7-17 σύμβαση. Γιατί ορισμένοι βάζουν τα στήθη τους μπροστά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια η σύμβαση 7-17. Τι εννοείται αν πήρε λεφτά του Υπουργείου Ανάπτυξης? Το πουλάω Υπουργείο πολλές φορές, όπως είναι στην Ελλάδα, όταν το ένα ταμείο δεν έχει λεφτά, τραβάει ταμείο λεφτά από το άλλο ταμείο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πήρε λεφτά από την 7-17 σύμβαση. Και αν πήρε, τα γύρισε. Το καταλάβετε πώς το λέω. Α, το έχετε ανοίξει πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω εδώ, είστε προετοιμασμένοι ποικιλοτρόπος. Είπα, είμαστε στο ωμέγα και είναι στο αλφα. Το κρατώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε για τι κάνετε. Και θα τα ξαναπούμε. Εντάξει το και λίγο αυτό λίγο. Εννοείται, κύριε Πλάκη. Εννοείται. Μαζί μας. Εντάξει. Καλημέρα, κύριε Πλακιά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε στον κόσμο, να είστε καλά, να είστε τυχεροί που δεν είμαστε εμείς. Ευχαριστούμε.